2024 ευχές στη τροφή για σκέψη συνεντεύξεις προσωπικότητων. Και ποιος άλλος θα ξεκίναγε σήμερα την εκπομπή μας παρά ο Κυριάκος Μαριδάκης. Ο Κυριάκος Μαριδάκης πραγματικά είναι μια καταξιωμένη παγκόσμια προσωπικότητα του πολιτισμού που έχει γράψει τη δική του ιστορία. Διεθνώς αναγνωρίσιμος από αρχηγούς κρατών, εστεμένων, πριγκίπων και βασιλιάδων μέσα από το θεάρεστο πολιτιστικό του έργο προβάλλοντας την Ελλάδα, την ειρήνη αλλά και την αλληλεγγύη όπως και την ενότητα όλων των λαών της γης. Και τώρα μάλιστα προσέξτε αναπληρωτής πρέσβης και διπλωμάτης διεθνών σχέσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Πολιτιστικής Διπλωματίας. Άνθρωπος αλτρουιστής, ειρηνιστής, ταπεινός, φιλάνθρωπος, ευγενής, είναι ο άνθρωπος τον ενδιαφέρει ο συνάνθρωπος, η πατρίδα και η ανθρωπότητα, πιστεύοντας ότι μόνο με την αλληλεγγύη και με την ενότητα μπορούμε να προστατέψουμε το κοινωνικό σύνολο από οποιαδήποτε απειλή. Κυριάκο καλώς όρισες, με χαρά σε έχουμε στην πρώτη εκπομπή ε, συνεντεύξης προσωπικότητων. Καταρχήν αξιότιμη κύριε Πάπα να σας ευχαριστήσω εγκαρδίως. Ε, εξ αρχής θέλω να σας εκφράσω την ιδιαίτερη αγάπη και την εκτίμηση στο πρόσωπό σας και για τα πολύ καλά λόγια τα οποία είπατε και θέλω α, μαζί με την ενότητα, την ελεγγύη και την ειρήνη είναι οι που θέλω να δώσω για το 2024, να υπάρξει και η αγάπη, να υπάρξει και η ενσυναίσθηση ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε και στην κοινωνία μας αλλά και στις οικογένειές μας το καλύτερο παράδειγμα ανθρωπισμού και φιλανθρωπίας. Κάτι που ότι χρειαζόμαστε περισσότερο από ό,τι ποτέ. Ωραία Κυριάκο μου. Αν είναι να αγαπήσεις, <laughs> σε ακούω. Αν είναι να αγαπήσεις, αγάπησε με όλο σου το είναι. Δίνοντας τα πάντα χωρίς να περιμένεις τίποτα. Τότε θα μάθεις τι σημαίνει να αγαπάς πραγματικά. Με Ωραία. πίστη, ναι. στον εαυτό σου και στον Θεό μπορείς να κατακτήσεις τα πάντα. Ξεκινάω με κάποια αποφθέγματα τα οποία είναι αυτά που έχουν μείνει και μέσα στην ψυχή μου μετά από πάρα πολλά χρόνια ζώντας στο εξωτερικό με πάρα πολλές εμπειρίες και έχοντα ζήσει με πολλούς ανθρώπους διαφορετικών εθνικοτήτων, διαφορετικών κοινωνικών τάξεων και θρησκειών. Όπου για μένα, αξιότιμη με κύριε Πάπα, σημασία έχει ο άνθρωπο και η ψυχή, η οποία δεν έχει ούτε διαφορετικό διαβατήριο, ούτε διαφορετικό χρώμα όταν φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Πολύ σωστά. Και είσαι και άνθρωπο ο οποίο πραγματικά η πίστη για σένα είναι. Τα πάντα στη ζωή μου. Η πίστη στον Θεό, ο οποίο Θεό είναι αγάπη και ο Θεό είναι μέσα μα, εφόσον μπορέσουμε να καταλάβουμε αυτό το οποίο μα δίνει η εκκλησία μα, μας δίνει τη κλησιαστική μας παράδοση ότι εφόσον προσφέρουμε και εφόσον δώσουμε πέρα από την αγάπη ε, και την εσπλαχνία και τη συμπόνια στον συνανθρωπό μας πιστεύω είναι ό,τι καλύτερο όχι μόνο και για μας αλλά ακόμα και για τον κόσμο ολόκληρο διότι ο Θεός τι είναι αγάπη. Σωστά και μάλιστα έχεις γράψει ένα απόφθεγμα με πραγματική ταπείνωση μπορεί να φτάσει στη θέωση. Έτσι? Όντως. Έτσι. Χρειαζόμαστε όλοι μας αυτή την ταπεινότητα, την αυτοκριτική, ώστε να μπορέσουμε να διορθώνουμε τα λάθη μας, και αυτό το κάνω κάθε μέρα, ώστε να μπορέσουμε να γινόμαστε ακόμα καλύτεροι και να μην κρίνουμε και να μην προτρέπουμε και να μην κοιτάμε τον άλλον ή την άλλη. Ας κοιτάξουμε τους εαυτούς μας για να μπορούμε να γινόμαστε και καλύτεροι κάθε μέρα και κάθε στιγμή. Μάλιστα. Πάμε λίγο στην αγάπη και λέμε πάντοτε ότι πρέπει να αγαπήσουμε τον εαυτό μας πρώτα, έτσι. Σωστά. Είναι κάτι το οποίο εσείς πρεσβεύετε τη λέξη αγάπη μέσα από το εξαιρετικό δικό σας έργο που φαίνεται κοντά ανθρώπους ε, και αυτό για μένα είναι μεγάλη σημασία. Η λέξη αγάπη η οποία θα πρέπει να, να μην μείνει μόνο στα λόγια αλλά πρέπει να υπάρχει στην πράξη. Γι' αυτό εάν δεν αγαπείς και δεν σεβαστείς τον εαυτό σου όπως συνηθίζω να λέω ε, τότε δεν μπορεί να σε σεβαστεί και να σε αγαπήσει οποιοδήποτε άλλο. Άρα, πρώτα πρέπει να δείξουμε σημασία σε εμά, να αγαπήσουμε αυτό που έχουμε μέσα μα και τα θετικά και τα αρνητικά. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, Κυριάκο. Και βέβαια, ενιδιοτέλεια, έτσι. είναι Ιδιοτέλεια, έτσι. Είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε από μικρό παιδί μέσα από την οικογένειά μου, μέσα από το έργο τη πολιτιστική ανάδειξη τη αλαμήνα και τη προστασία από τον πατέρα μου, ε, μέσα από την μητέρα μου, την Αίμνηστη, η οποία έδωσε πάρα πολλά στον άνθρωπο και στην κοινωνία και ήταν κάτι που για μένα είναι τα πάντα στη ζωή μου. Να προσφέρουμε πάντα μανιδιοτέλεια, διότι όπως ξέρετε αυτό έχει σημασία και να γίνει χτύμα της ζωής μας και για μας και για τα παιδιά μας. Εξαιρετικά. Να πούμε ότι πρέπει να βάζουμε στόχους, είναι κάτι το οποίο πάντα το, το λέμε στην αρχή του 2024, αλλά πρέπει να το προσπαθούμε πραγματικά. Και, και να ζούμε ένα... τα πάντα με πάθο. Όπω και η Μελίνα Μερκούρη έλεγε ότι ε, τα πάντα ε, τα, ε, δημιουργούσε και όλο τι στο έννοια ήταν ένα πάθος για τον πολιτισμό και την Ελλάδα. Άμαστε. Χρειαζόμαστε αυτό το πάθος στη ζωή μας για να μπορούμε να έχουμε ε, αποτελέσματα και μπορούμε να, να δημιουργήσουμε κάτι ακόμα καλύτερο. Πάρα πολύ ωραία και νομίζω ότι εσύ πραγματικά το εκπροσωπείς γιατί σε ξέρω αρκετά χρόνια και βλέπω την πορεία σου. Και πραγματικά είσαι κάτι το οποίο ε, όπως ανέφερε σε ένα άτομο το οποίο έχει αφήσει ιστορία έτσι και εσύ ε, αυτά τα οποία κάνεις ε, πρεσβεύουν πάρα πολλά. Ε, αγάπη λοιπόν ε, σημαίνει αγαπητέ φίλε Κυριάκο η απόλυτη... Πνευματική, ψυχική και συναισθηματική θεϊκή ολοκλήρωση δύο ψυχών. Έτσι Είναι κάτι το, το οποίο α, το έχω λάβει και από, το, από τους Άγιους Πατέρες μας από τους Αγίους μας. Πιστεύω ότι πρέπει δύο άνθρωποι για να έρθουν κοντά να νιώσει ο ένας τον άλλον, να καταλάβει ο ένας τον άλλον με απόλυτη ειλικρίνεια για να κερδιθεί η εμπιστοσύνη. Με ελοσεβασμό και ελοκατανόηση. Πιστεύω ότι είναι τα, πρωτεύον, ε, τα πρωτεύοντα ώστε να μπορέσει να δημιουργηθεί κάτι πολύ ξεχωριστό και κάτι μοναδικό. Ωραία. Εξαιρετικά. Πραγματικά το... Αυτό που έχεις καταφέρει εσύ να αγαπάς όλο τον κόσμο, έτσι, γιατί βρίσκεσαι και παντού. Συνέχεια, έτσι όταν μιλάμε, ε, βρίσκεσαι σε πολλές χώρες ε, του εξωτερικού. Ε, αυτό, πώς το έχεις καταφέρει, είναι ότι επειδή έχεις αυτή τη γλυκιά φυσιογνωμία, είναι ότι επειδή έχεις αυτή την καλή οικογένεια, όπως είπες, στη μητέρα, τον πατέρα, όλα αυτά σου δώσανε... Και... Θέλεις λίγο έτσι να ναι, μου το. Ε, αυτό είναι το ένα μέρο. Το δεύτερο yeah. είναι ότι έχω ζήσει πολλά χρόνια στο εξωτερικό με πάρα πολύ μοναξία και μοναχικότητα. Το ένα μέρο ήταν κάτι το οποίο το επέλεξα εγώ. Το δεύτερο είναι ότι συνάντησα πάρα πολλού ανθρώπου διαφορετικών, όπω είπα, εθνικότητων και από ό,τι κατάλαβα, ο άνθρωπο, όση με περιουσία και αν έχει, ζητάει απλά την ειλικρίνεια και μια γλυκιά κουβέντα, όπω αναφέρω, και ένα καλό λόγο. Και αυτή είναι ητία, η νοητή αγκαλιά να μην τη δίνουμε μόνο στι γιορτέ, α τη δίνουμε κάθε μέρα σε αυτού του ανθρώπου που έχουν ανάγκη και σε αυτού που είναι δίπλα μα και μα βοηθούν με τον τρόπο του. Γι' αυτό, Κυριάκο μου, είπε, άνοιξε τα μάτια τη ψυχή, έτσι. Για, για να, δεις δει τον αληθινό κόσμο γύρω σου. Ωραία. Εξαιρετικά. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Ε, ίσως να έχουμε και στην πορεία ε, την παρουσίαση του έργου τώρα που έχεις αναλάβει. Όλα αυτά. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστούμε πολύ και θα τα ξαναπούμε. Γεια σας και χαρά σας.